Φίλες και φίλοι, χαίρετε. το βίντεο, το ανακοινωθέν, σε έκτακτη κατάσταση, σε έκτακτη συνθήκη. Λοιπόν, αυτό το βίντεο το γυρίζω χαράματα της Κυριακής 23 Απριλίου 2023. Είναι 1 και 35 το πρωί. Είμαστε εδώ μαζί με αυτό το καταπληκτικό σκυλάκι το οποίο... Φαίνεται ότι περνάει την περίοδο της εφηβείας, από έχει κάνει πολλά. Έλα κουλί. Λοιπόν, έχει φύγει το παιδί μου. Επέστρεψε στο Άμστερνταμ. Και αυτό έγινε. Πότε έφυγε, κυρία Κυλακή. Πότε έφυγε. Έφυγε την Πέμπτη. Hm. Και από χθε, δηλαδή προχθέ, την Παρασκευή, ξεκινήσαμε ξανά να γράφουμε. Και ο Λάκη και εγώ σχεδόν τελειώσαμε το τέταρτο κεφάλαιο του νέου βιβλίου. Ναι! και είμαστε τώρα περίπου στις 35.000 λέξεις. Κάτι ήταν γι' αυτό. Μετά μιλούσαμε Μιλούσα την Κυριακή στα μηνύματα και τις λέω Ξεκίνησα να γράφω, μου λέει μπράβο. Τη λέω ναι, μετά από τα Τέμπη, μετά από τον, Τιφόρα, από, τον Τιφόρα Κυριακή, είχα σταματήσει να γράφω. Και μου λέει γιατί φταίω εγώ πάλι. Τη λέω για τα Τέμπη, όχι. Με πλάκα κάνω φυσικά. Για να μπορεί να γράψει, πρέπει να έχει ησυχία μέσα στο σπίτι και να μπορεί να έχει τρελά ωράρια. Όπω αυτά που κάνουμε με τον Λακούλη, δηλαδή όταν έχει έμπνευση να γράφει και όταν κουραστεί από το γράψιμο να αποσυναρμολογήσει ολόκληρη χορτοκοπτική μηχανή, αυτό που κάναμε, ξέρω εγώ, από τι 2 το μεσημέρι μέχρι τι 5 το απόγευμα, να τη βάλει λάθο, μετά να τη ξανά να τη βάλει πάλι λάθο και να κόψει τα χόρτα, να κάνει μπάνιο, να ξυπνήσει μετά κατά τι 10, 11, να σε ψάχνει ο κόσμο όλο. Η κολλητή μου με έψαχνε, σου λέει τι έχει πάθει αυτή. Τι έγινε, δεν έχει στείλει τίποτα σήμερα. Και. Ε, να ξεκινήσει στι 11 να γράφει και είναι μία και 36 το πρωί, να έχει ήδη γράψει αρκετά, να έχει παίξει αρκετά με τον κοπροσκυλάκι σου χωρί να θέλεις, επειδή θέλει, επειδή ήθελε αυτό. Και ε, κάνω αυτό το έκτακτο βίντεο, έκτακτο ανακοινωθέν, για να σα ενημερώσω για δύο πράγματα. Αύριο το μεσημέρι είμαι καλεσμένη στην εκπομπή τη κυρία Μπακοδήμου στο Sky. Γεια σου, νομίζω, είναι ο τίτλο τη εκπομπή. Γεια σου. Γεια σου. Αύριο θα πούμε γεια σου στην κυρία Μπακοδήμου. Γεια σου θα πούμε. Ε, με κάλεσαν να μιλήσουμε για το ζήτημα των ημερών που έχει να κάνει με τις καταγγελίες εναντίον του Ευρωβουλευτού του κυρίου Γιοργούλη που έχει αρθεί και η ασυλία του και φαντάζομαι ότι θα θέλουν να συζητήσουμε για το θέμα αυτό της σεξουαλική κακοποίηση. Θα δούμε, θα δούμε. Ε, θα προτιμώ να μην μου δίνουν τις ερωτήσεις από πριν ούτως ώστε οι απαντήσεις μου να είναι όσο πιο αυθορμήτες και αυθεντικές γίνεται. Λοιπόν, σήμερα είχα μια συνομιλία μέσω μηνυμάτων με μια φίλη του καναλιού, η οποία μου έγραψε... Τώρα σας διαβάσω να το βρω γιατί όχι όλα όσα μου έγραψε η γυναίκα. Ε, ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί της. «Ηρέμησε Λάκη! Ηρέμησε. 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 Σε κάποια φάση μου είπε: Όντω είσαι συνεξαρτόμενη. Τη λέω: Γιατί. Μου λέει: Επειδή κατάλαβε ότι είχα ανάγκη να μιλήσω και μου μιλά. Σου ζηφέρει να είμαι τέτοιου είδου συνεξαρτόμενη. Λέμε τώρα. Λοιπόν, τι μου γράφει η κοπέλα, μου γράφει ότι... <Συγχυ> 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 Θέκλα βοήθεια. Έχω μπερδευτεί και έχω απογοητευτεί. Πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος για να ζήσω το για πάντα μαζί με μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος είναι να γνωρίσω μία στα 68 και να πεθάνω στα 70 πριν προλάβω να χωρίσω. Αλλά τι χάνε ναι και κοπέλα αυτή. Τη μεγάλη εβδομάδα, ύστερα από πολλούς μήνες απομόνωσης, έχοντα ω μόνη deep meaningful relationship, βαθιά σχέση με νόημα τα βίντεο σου, είπα να κάνω ένα άνοιγμα προ το ανθρώπινο είδο. Εκεί γνωρίζω μια γυναίκα κοντά στην ηλικία μου, στα 40. Εντυπωσιάζομαι από τι ακαδημαϊκές τη γνώσει, αλλά κυρίω από την κοινωνική τη δραστηριότητα και το γεγονό ότι μου είπε ότι έκανε ψυχοθεραπεία 10 χρόνια διότι είχε θέματα συνεξάρτηση. Υπήρξε μια ισορροπημένη επικοινωνία πολλών ωρών για τρει ημέρε. Ω που μέσα από μία ερώτηση μου, μου είπε ότι είναι πολυάμορου. Έχουμε κάνει ένα βίντεο για τους πολυάμορου. Είναι αυτοί οι πολυαγαπητικοί τύποι που πολυγαμιούνται, δεν θυμάμαι. Ήμουνα <laughs> στην Κωνσταντινούπολη όταν κάναμε εκείνο το βίντεο που διαβάσαμε αυτό το, βίντεο, το θέμα. Και σε ένα άλλο βίντεο είπε κάποιος είπε Πολυάπειρο και του λέει: Τη λέω, εγώ θα το έλεγα: Άντε και πολυγαμίσου. Λοιπόν, τη είπα ότι θα έπρεπε να μου το πει ή να το έχει στο προφίλ τη, βεβαίω. Και εσύ νότι μου πάτησε τον κάλλο διότι ήμουν το τρίτο πρόσωπο στην τελευταία μου σχέση. Υπήρξε μια δυσφορία από την πλευρά τη, ε, βέβαια. Βεβαίω υπάρχει δυσφορία άμα ξεμπροστιάσει κάποιον άνθρωπο. Δυσφορία θα νιώσει, θα νιώσει, ευτυχία. Η συζήτηση έκλεισε κάπως αμήχανα, αφού βέβαια μου είπε ότι λόγω απογοήτευση η ζωή την οδήγησε σε αυτή την επιλογή. Και άφησε να εννοηθεί ότι δεν αποκλεί μέσω dating να οδηγηθεί σε μονογαμική σχέση. Πόσε φορέ τα έχουμε ακούσει αυτά. Να βρεθεί η γυναίκα που θα με βάλει στον ίσιο δρόμο. Να βρεθεί ο άνδρας που θα με βάλει στον ίσιο δρόμο. Επειδή μου, είσαι πολύ ή δεν είσαι. Τι σημαίνει λόγω απογοήτευση, έγινε πολύ Αν δεν γινόμαστε πολύ λόγω απογοήτευση, είμαστε περισσότεροι πολυάμορους από τους μονοάμορους και τους μοιάμορους λοιπόν την επόμενη μέρα μιλάμε για αρκετές ώρες και μετά εξαφανίζεται οπότε θέλοντας εγώ να κλείσει όμορφα και χωρίς ghosting και όποια αλληλεπίδραση ε, δεν είναι μόνο από τον ένα που εξαρτάται να κλείσει χωρίς ghosting it takes two to tango ε, τη ρωτάω ευθύως αν έκανα κάτι το οποίο την ξενέρωσε η απάντηση ήταν όχι και ότι δεν έστειλε από διακριτικότητα έτσι το λέμε τώρα. Διακριτικότητα το λέμε, να σταματήσω να στέλνω. Χωρίς να πω, ρε παιδί μου, δεν μου άρεσε η συζήτηση που κάναμε ή γι αυτόν τον λόγο δεν το συνεχίζω. Οπότε την επόμενη τη ρωτώ αν είναι καλά, τι κάνει και παίρνω ένα ξερό καλά είμαι εσύ, κάπως gaslighting. Εδώ Εδώ ο Νάρκησος εκεί, ο νάρκησος, μήπως είμαι εγώ τελικά. Μήπω ήμουν απαξιωτική με του πολυάμορου. Ναι, βέβαια. Τώρα θα καθίσουμε να κλαίμε όλοι ομαδικώ γιατί είμαστε απαξιωτικοί με του πολυάμορου. Είμαστε απαξιωτικοί με του με τους αυτού που απατάνε. Είμαστε απαξιωτικοί με αυτού που ε, κάνουν οτιδήποτε που δεν ταιριάζει με τι δικέ μα αρχέ και αξίε. Δεν, και ότι δεν ήσουν απαξιωτική, είπε ότι δεν σου ταιριάζει αυτό και τη είπε αυτό που ήταν το ορθό, ότι έπρεπε να το γράψει στο προφίλ τη στο προφίλ σου πρέπει να γράψει. Είμαι πολύ Να ξέρει ο άλλο. Αν είναι και ο άλλο πολύ να ενθουσιαστεί και να μπει μέσα. Πότε πρέπει να θωρακίζουμε τα όρια μα και πότε να σμιλεύουμε το συντηρητισμό μα. Δεν νομίζω να είναι θέμα συντηρητισμού κάποιο να αποφασίζει ότι δεν θέλει να είναι πολύ Εγώ θεωρώ ότι. Είναι θέμα Υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη να μπορεί ένα άνθρωπο να διαχειριστεί τα συναισθήματα του, τι ενορμήσει του και τι παρορμήσει του. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή το σκύλι μα δεν τα καταφέρνει. Εντάξει, το στρωσες, ξάπλωσε κιμή σου. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν είναι θέμα συντηρητισμού κάποιο να μην θέλει να είναι πολύ άμορφο. Δεν είναι θέμα συντηρητισμού. Είναι, ξαναλέω, θεωρώ είναι θέμα υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη να μπορεί ένα άνθρωπο να είναι καλά μέσα σε μία μονογαμική σχέση. Ποια η διαφορά της κλάψας από την ευαλωτότητα, Της έλλειψη εμπιστοσύνη στου ανθρώπου από την απομόνωση για επούλωση. Ελπίζω να μου απαντήσει. Για να είμαι ειλικρινή, το έχω ανάγκη. Δεν αντέχω άλλη απόρριψη. Ευχαριστώ, φιλιά. Και τη απάντησα κι εγώ. Πολύ επιστημονικά. <laughs> μαλάκα, sorry για την έκφραση της λέω και εγώ μαλάκα είμαι. Αυτή ήθελε απλώς να καβλαντήσει. Τόσο συχνό φαινόμενο στις διαδικτυακές σχέσεις. Πολύ πιθανόν έχει και σχέση και γι' αυτό σου πέταξε και το πολύ για να είναι καλυμμένη. Μετά κατάλαβε μάλλον πως είσαι σοβαρό άτομο και την έκανε. Το παθαίνουμε όλη την ώρα αυτό στα Άμα ένας ο οποίος έχει σκοπό να παίξει Να είναι παίχτης ή παίχτρια δηλαδή Διέξυπνο και σοβαρό άνθρωπο Σκέφτεται Δεν με παίρνει εδώ Δεν θα μπορώ να κοροϊδέψω Και την κάνω με λαφρά μην πηδηματάκια Και είπαμε και διάφορα άλλα και γελάσαμε μετά Χαιρετίσματα στη φίλη, ξέρει ποια είναι και αυτό που τη μου λέει τα βίντεο σου. Μου λέει τον τελευταίο καιρό έχουν άλλο επίπεδο. Και τη λέει ο λόγο που έχουν άλλο επίπεδο τα βίντεο μου τον τελευταίο καιρό είναι γιατί εδώ και ένα χρόνο είπα πρέπει επιτέλου να την πατήσω στο λαιμό τη συνεξάρτηση. Τη δικιά μου. Πρέπει επιτέλου να σταματήσω αυτό το φαύλο κύκλο, ο οποίος δεν οδηγεί πουθενά ωραία. Οδηγεί σε επανατραυματισμού συνεχεί. Και σε αυτή τη διαδικασία βοήθησε πάρα πολύ και το ότι πήρα επιτέλους την απόφαση να πάω no contact με ανθρώπους της ζωή μου, με τους οποίους είμαι πολύ στενά συνδεδεμένη και με δεσμούς αίματος, αλλά έπρεπε να πάω no contact για να μην επανατραυματιζούμε συνέχεια, να μην ξαναξυπνάει συνέχεια το, η σύνθετη διαταραχή με, ε, με τα τραυματικούς που προφανώς έχω, Ούτω ώστε να μην χρειαστεί να γίνομαι συνεξαρτώμενοι για να νιώσω λίγο καλύτερα και να τα μπουρδουκλώνω. Λοιπόν, και αυτή η κουβέντα με βοήθησε πολύ έτσι να το συνειδητοποιήσω αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει ότι θα το παίζουμε βλάκε ή θα το παίζουμε ανόητοι ή συναισθηματικά αδαεί για να συνεχίσει κάποιο να καυλαντίζει μαζί μα από το διαδίκτυο. Από τη στιγμή. Που όταν μπαίνουμε στο διαδίκτυο, ο σκοπό μα είναι μην τυχόν και γνωρίσουμε κανέναν άνθρωπο και τον ψάχνουμε με ένα φανάρι. Πριν λίγο έγραψε μια κυρία στα σχόλια, έτσι με πολύ. με πολύ έτσι. συντηρητισμό, θα έλεγα, αυτό είναι συντηρητισμό, έγραψε. Α, ένα έγραψε ο σκύλο που παρουσιάζει περισσότερο ενδιαφέρον από σένα και του λέω έχει δικό του playlist και του βάλα το playlist. Και μια άλλη έγραψε ότι. Ένα λεπτό ρε παιδιά, πού είναι. Είδα, είδα πολλά σχόλια μαζί τώρα προ Έγραψε κάτι ωραίο και τη απάντησα κι εγώ. Πούντο. Πούντο, πούντο. Πούντο. Πούντο, πούντο. Α, έγραψε μία. Καλά βρε παιδιά, ψάχνετε να βρείτε σύντροφο σε σελίδες γνωριμιών. Μήπως έχετε μεγάλες προσδοκίες. Για να σοβαρευτούμε λίγο. Και εγώ της απάντησα με πολύ σοβαρότητα καλύτερα να ψάξουμε στο σούπερ μάρκετ. <laughs> λοιπόν, αυτό το μήνυμα απευθύνεται σε ανθρώπου που ζουν στη σημερινή εποχή και βιώνουν τις σημερινές κοινωνικές συνθήκες που το διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα ή στο γνωριμιών είναι δυστυχώς ή ευτυχώς ο χώρος γνωριμιών στην εποχή μας. Ξαναλέω, είναι ένας χώρος στον οποίο θέλεις γερό στο μάχη για να μπεις. Το φλερτ είναι παιχνίδι για παίχτες με γερά νεύρα. Καλά, κάνουμε να κάνουμε διάλειμμα από τι εφαρμογές Γνωριμιών. Μια άλλη φίλη σήμερα μου είπε: Πρέπει να σε μπλόκαραν επειδή έστελνε link στο Tinder. Μήπω να δοκιμάσεις να κάνει άλλο προφίλ. Και είπα: Όχι, είμαι μια χαρά. Είμαι οκ. Okay. <anecdote> <Dest loser> <laughs> Θέλω να ξεκουραστώ. Λοιπόν, ε, ένα λόγο είναι αυτό που μα γίνεται τον ghosting. Εάν ένα άνθρωπο μπαίνει σε μια εφαρμογή ή ε, φλεφτάρε διαδικτυακά προκειμένου απλώ να καυλαντήσει και να ξεγελάσει τους ανθρώπους αν συναντήσει απέναντί του έναν άνθρωπο που έχει συναισθηματική ευφυία και ε, τα λόγια του κάνουν νόημα και έχει βάθος θα την κάνει με λαφρά πηδηματάκια επειδή ακριβώς θα καταλάβει ότι αυτόν τον άνθρωπο δεν θα μπορεί να τον ξεγελάσει και οι κακοποιητές, η νάρκηση, οι κόπανοι, οι μαλάκες δεν θέλουν δύσκολα πράγματα θέλουν εύκολα πράγματα Αυτά. Τα, το μαλλί είναι λουσμένο. Θα, θα το κάψω αύριο ισιώνοντα το για να βγω στη Μαρία την Πακοδή μου. Την αγάπη μου. Α, αν έχετε κάποιες απόψει για το θέμα που θα συζητήσουμε αύριο στη Μαρία γράψτε το στα σχόλια. Φιλιά. 12.30 είπα να είμαι έτοιμη. Είναι 12 με 2 η εκπομπή. Είναι γεια σου στο Sky. Νομίζω. Bye.